ευλογούν τους θεούς που τους φώτισαν να ξεκινήσουν το μακρύ ταξίδι για την Ιαπωνία. Η Ελλάδα πέρασε στο τελικό, δεν χάνει πια το παγκόσμιο μετάλλιο και πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να χάσει ούτε το κύπελο. Μετά το σημερινό έπος, δεν φοβάται την Ισπανία, δεν φοβάται την Αργεντινή, δεν φοβάται κανέναν. Οι Αμερικανοί, αν και στο πρώτο ημίχρονο είχαν το πάνω χέρι, τελικά υποκλήθηκαν σε μια ομάδα η οποία τους πέταξε στο καραβάτσο με όλους τους πιθανούς και απίθανους τρόπους. Και σκοράροντας και παίζοντας άμυνα και μαζεύοντας rebound και κυρίως καταθέτοντας στο παρκέ την τεράστια καρδιά της, κυρίες και κύριοι. Ελλάδα 101, Ηνωμένες Πολιτείες 95. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στην κερκίδα με τους Έλληνες και στον αγωνιστικό χώρο όπου τα παιδιά χαιρετίζουν την κερκίδα και ανταποδίδουν το χειροκρότημα που δέχονται ακόμα και από Αμερικανούς συναδέλφους γύρω μου. Δεν χωράει το μυαλό αυτό που συνέβη σήμερα. Η Ελλάδα θα παίξει τελικό 8-0. Δεν την έχει νικήσει κανείς εδώ και δεκατέρμινα, που λέει ο λόγος. Δυσκολεύομαι να βρω τη φωνή και την αυτοκυριαρχία μου. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν το πιστεύαμε. Όπως κύλησε το πρώτο ημίχρονο, έχασαν την πίστη και οι υπόλοιποι, εκτός από τα 20 παλικάρια που είναι στον αγωνιστικό χώρο. Τους 11 συν το ζήσει 12 παίκτες από τους προπονητές, από το τεχνικό επιτελείο, από όλους, αν θέλετε, και από εμάς εδώ ψηλά, που με όποιον τρόπο μπορούμε την βοηθάμε αυτή την ομάδα, διότι πιστεύω δεν υπάρχει πια παραμικρή αμφιβολία ότι το αξίζει απόλυτα. Η Ελλάδα θα παίξει σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος. Η Ελλάδα θα παίξει σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος. Το λέω γιατί μ' αρέσει να το λέω και μ' αρέσει να το ακούω από το σώμα μου. 195. Νικόλα, πού θα παίξει η Ελλάδα, πες μας. Πού θα παίξει η Ελλάδα, πες μας. Η Ελλάδα θα παίξει σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος. Θέλουμε να τα ακούμε. Γεμίζει το σώμα μας που το λέμε. Απίστευτο είναι αυτό. Οι χωροί συνεχίζονται στο μεταξύ. Στο κέντρο του χώρου. Δεν ξέρω αν οι έρτες συνεχίζουν. Στην Αθήνα έχει σταματήσει η ζωή πάντως. Νίκο, γίνεται πανζουρισμός. Εδώ όμως έχει αρχίσει το μέλλον. Οι Έλληνες παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο συνεχίζουν να χορεύουν σε ένα κύκλο, να αποθεώνονται. Το μόνο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν είμαι και εγώ εκεί κάτω να χορεύω μαζί τους, για να είμαι ειλικρινής. Ότι δεν μπορώ να πλησιάζω για να συγχαρώ τα παιδιά. Δεν είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω ό,τι βγαίνει από μέσα μου αυτή τη στιγμή. Σας αφήνω, πάω στην ομάδα, γεια σας.